και θα πάμε σε έναν από τους αθλητές που εδώ και 10 χρόνια έχουν συνδυάσει το όνομά τους με τον ΠΑΟΚ και έχει περάσει τόσα και τόσα μέχρι να φτάσει να πανηγυρίζει τίτλους. Στον αρχηγό της ομάδας Βόλεϊ, στον Γιάννη τον Παντακίδη, ο οποίος παραμένει κανονικά στον ΠΑΟΚ. Είναι στη γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Πώς είσαι? Δόξα Θεώ, πολύ καλά. Άμα σου πούμε να πάμε να παίξουμε beach volley, είσαι έτοιμος, παίζεις? Έτοιμος είμαι. Μάλιστα. Έχουν περάσει όλα τα περσινά? Όλα τα περσινά έχουν περάσει και ετοιμαζόμαστε για την καινούργια σεζόν. Εμείς λίμπερο θα παίξουμε, να ξέρεις, δεν μπορούμε κάτι άλλο. Αναγκαστικά. Δεν έχει σημασία. Πάμε να παίξουμε και εντάξει, το πολύ πολύ στρώο θα μην παίξουμε βόλεϊ, να χαράξουμε σε κάνα παραλία. Αυτό το μόνο σίγουρο θα το. Γιάννη, για την περσινή σεζόν τώρα, τι σου μένει πιο πολύ, οι δικές σου ατυχίες ή αυτή η φοβερή πορεία της ομάδας, έτσι όπως κατέληξε στο τέλος, με μεγάλη επιτυχία στο πρωτάθλημα, με φοβερή ατυχία στο κύπελο? Σίγουρα μένει η καλή πορεία της ομάδος που στο τέλος πανηγυρίσαμε το πρωτάθλημα, παρόλο που τροματίσαμε στην τέταρτη θέση, ναι, της κανονικής διάρκειας και τους δύο χαμένους τελικούς που εμείς χαρίσαμε, όχι ναι, χάσαμε, ναι. Εμείς χαρίσαμε. Τις δύο θρητικές αυτοκτονίες ουσιαστικά. Ναι, ναι. Όσο για τον τραυματισμό δεν θέλω να τον θυμάμαι καθόλου, γιατί είναι ένα πράγμα που τελείωσε και συνεχίζουμε δυνατή για την καινούργια χρονιά. Περασμένα, ξεχασμένα αυτά. Σωστά. Όλη αυτή η διαδικασία για να ανανεώσεις, για να συνεχίσεις, ήταν τυπική, ήταν εύκολη, δύσκολη, κράτησε καιρό? Μπορείς να μας την περιγράψεις, γιατί χθες ανακοινώθηκε. Ναι, ήταν πιστεύω μια πολύ εύκολη απόφαση, γιατί έδειξε και η διοίκηση ότι με θέλει και εγώ ήθελα πάρα πολύ να μείνω. Εντάξει, το καθυστερήσαμε λίγο, είχαμε μιλήσει πολύ πιο νωρίς. Έχει πριν από κανένα 1,5 μήνα, τα είχαμε βρει, αλλά τελικά ανακοινωθήκαμε χθες, προχθές. Εντάξει, δεν έχει σημασία, είναι ότι θα βρίσκομαι και πάλι στην ομάδα για να βοηθήσω την ομάδα μου να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Τι διαφορετικό να περιμένουμε φέτος από τη στιγμή που ο Γιάννης Καλμαζίδης ξεκινά τη σεζόν και ουσιαστικά στείλει τον προγραμματισμό? Πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι από την αρχή δεμένη και δεν θα έχει δεν θα έχει την αλλαγή του προπονητή για να προσπαθήσει να ξαναπροσαρμοστεί στα δεδομένα. Αλλά πιστεύω ότι από την αρχή η ομάδα θα είναι δεμένη με τον ίδιο προπονητή, οι ίδιοι παίχτες και όλα θα πάνε καλά. Εγώ αν είμαι καχύποπτος και πω καλά ρε, εσύ δεν παίζει ο Σεπέδα, έφυγε ο Σεπέδα, έφυγε ο Χιμένεθ, έφυγε ο Λί, έφυγε ο Γιαμπλόσκι, σημαντικοί παίκτες. Ωραία, ποια είναι η απάντηση για να με πείσουν ότι το επίπεδο της ομάδας δεν θα αλλάξει? Δεν θα αλλάξει, γιατί έχουν έρθει παίχτες οι οποίοι βρισκόταν και πρόπερση στην ομάδα, στον πρώτο τίτλο της ομάδας, σαν τον Γκόμης και ο Σαφράνοβιτς, και που έχουν δείξει και ήδη πόσο μεγάλοι οι παίχτες είναι, και πιστεύω ότι και με την βοήθεια των καινούριων παίχτων που έχουν έρθει, που έχουν δείξει πέρσι στην Ελλάδα, π.χ. ο Ανδριάδης ήταν ένας πάρα πολύ καλός κεντρικός. Έχουν δείξει όλοι οι παίχτες ότι είναι πάρα πολύ καλοί και πιστεύω ότι ο κόσμος δεν θα σκεφτεί το πώς ήταν πέρσι η ομάδα και δεν είναι πολύ καλή φέτος. Θα έρθει και θα δει από την αρχή ότι η ομάδα είναι ανεβασμένη πολύ. Επειδή τα ρόστερ σιγά σιγά ετοιμάζονται όλων των ομάδων και κυρίως των μεγάλων, των φαβορί για τις πρώτες θέσεις, λένε ότι με βάση και τα χρήματα που έχουν ξοδευτεί, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλές μεγάλες υπερβάσεις και αυτός είναι το πρώτο φαβορί. Έχεις κάτι να πεις από αυτού, να απαντήσεις ή έτσι είναι? Εντάξει, αν τα φαβορί τα βλέπουν σύμφωνα με τα χρήματα που έχει δώσει κάθε ομάδα, τότε εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι. Το φαβορί κρίνεται μέσα στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι. Να είναι εκείνη τη μέρα ο καλός παίκτης βρεθεί σε καλή μέρα, χάνεις το παιχνίδι και μετά δεν σκέφτεσαι ούτε τα λεφτά που έχεις δώσει και χτυπιέσαι. Άρα καλύτερη απαντήση είναι να δοθούν μέσα στο γήπεδο και να μην βιαστούν να πούν κάποιοι ότι δόθηκαν πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Γιάννη, τι σημαίνει Γκόμες, τι σημαίνει Σαφράνοβιτς, λες είναι πιο εγγυημένες λύσεις σε σχέση με άλλους αθλητές οι οποίοι ίσως τους περιμένατε και λίγο να προσαρμοστούν? Είναι σίγουρα πιο εγγυημένες λύσεις, είναι πιο έμπειροι παίχτες. Έχουν εμπειρία από πολλά πρωταθλήματα και
πρόπερσε άλλωστε μας είχαν δείξει ότι κατευθείαν βοήθησαν την ομάδα από το πρώτο παιχνίδι κιόλας και πιστεύω έτσι θα είναι και φέτος. Λες του χρόνου το γήπεδο να έχει έτσι πιο μόνιμη βάση περισσότερο κόσμο? Λες να γίνει πλέον έτσι συνείδηση ότι αυτή η ομάδα είναι πολύ πολύ υψηλό επίπεδο και θα προσφέρει θέαμα είτε με τον Ολυμπιακό, είτε με τον Παναθηναϊκό, είτε με πιο αδύναμους αντιπάλους? Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα βρίσκεται πάλι στο γήπεδο, γιατί έχει τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα έχει δείξει πολύ καλές, έχει κάνει πολλές καλές εμφανίσεις και με τους τίτλους που έχει πάρει, και πιστεύω ότι ο κόσμος θα βρίσκεται στο γήπεδο για να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε και να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερους τίτλους. Κακά τα ψέματα, έχει ζήσει στον ΠΑΟΚ με άδειο γήπεδο, με φίλους γνωστούς, συγγενείς κτλ. Πιστεύεις ότι αν συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο να κινείται η ομάδα, να φέρνει τίτλους, θα φτιάξει και επιτέλους το δικό της κοινό? Ναι, το πιστεύω αυτό. Πέρα, εντάξει, από πιο παλιά η ομάδα όταν έπαιζε μέσα στο γήπεδο, όπως είπες, ήταν οι συγγενείς μας και υπέκτησαν πιο πολύ από τους φιλάθλους μέσα στο γήπεδο. Αλλά αυτά τα δύο χρόνια έχουν αλλάξει αυτά. Ο κόσμος αγαπάει την ομάδα, έρχεται, βλέπει την ομάδα και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο θα φτιάξουν το δικό μας κοινό και θα έρχεται ο κόσμος πάντα στο γήπεδο. Μάλιστα. Γιάννη, πότε ξεκινάτε? Δεν το γνωρίζουμε αυτό ακόμα. Περιμένουμε προπονητής να μας ενημερώσει. Αυτό. Αργότερα τον Αύγουστο. Τελείωσε ο καλοκαίρις με συνήθως τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία δουλειά, ρε φίλε. Τρεις μήνες διακοπές, εσείς και δάσκαλοι. Εμείς και δάσκαλοι, ναι. Εντάξει. Βγήκαμε κοντή, δεν μπορούσαμε να παίξουμε βόλεϊ. Τέλος πάντων. Δεν υπήρχε και λίμπερο τότε. Γιάννη, και πάλι πολλά συγχαρητήρια για την παραμονή. Καλή επιτυχία, με υγεία για όλη τη σεζόν. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.